Μας έχουν περικυκλώσει τα άλογα. Είμαστε παγιδευμένοι. Ρούχα την κοιλιά. Έτσι. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Δράση στη Φύση. Σήμερα με τον Ορβατικό Σύλλογο Κορίνθου θα κάνουμε μία διαδρομή που ήθελα να την κάνω πάρα πολύ καιρό. Είναι το ανέβασμα στο βουνό Γκιώνα από το μονοπάτι Καραγιάννη. Πού είναι αυτό το μονοπάτι? Κάπου σε αυτήν την ορθοπλαγιά. Όσο και αν φαίνεται απότομη, είναι μία ορθοπλαγιά που κρύβει μέσα ένα μονοπάτι. Αυτό το μονοπάτι θα μας ανεβάσει στην κορυφογραμμή πάνω και από εκεί θα βγούμε στην υψηλότερη κορυφή της Γκιώνας, που είναι η πυραμίδα στα 2510 μέτρα υψόμετρο. Πάμε! Άλλη μια ανάβαση με τον Ορβατικό Σύλλογο Κορίνθου, αυτή τη φορά στην Γκιώνα. Η αναχώρηση από την Αθήνα έγινε την Παρασκευή 27 Μαΐου με προορισμό το χωριό Σικιά στη Φωκίδα. Εκεί θα διανυκτερεύαμε στις σκηνές και το ξημέρωμα του Σαββάτου θα ξεκινούσε η πορεία μας προς την κορυφή. Έχουν συνηθίσει από τους επισκέπτες που τους δίνουν συνήθως κάτι να φάνε, οπότε είναι πολύ πιθανό να περιμένουν τώρα και κάτι. Φτάσαμε στο χώρο που θα κατασκηνώσουμε. Τι κάνετε? Πώς πάει? Κώστα! Τι κάνεις? Τι ωραίο μέρος βρήκες, μπράβο! Ναι, εντάξει, να έχει και εδώ. Ναι, εντάξει, θα βρούμε. Έχει πολλά μου. Έχει πολλά. Έχει πολλά, έχει και πιο πάνω εκεί μια λάνα. Είμαι έτοιμος. Ναι. Εξήμιση ώρα το πρωί είμαστε έτοιμοι να φεύγουμε στο μονοπάτι, να ξέρεις. Έτοιμοι? Ναι, έλα να υπογράψω. Όχι, έλα εγώ να βάζεις μια υπογραφή κι εσύ. Εγώ προσέχω που βάζω την υπογραφή μου. Καλημέρα. Μανώλη. Καλημέρα. Υπέγραψε εδώ στη δεύτερη σελίδα και γράψε πού αφήνεις την κάμερα και αυτά. Στον Νίκο την αφήνω την κάμερα. Τι κάνουμε εδώ σαν αρχηγή? Εξήμιση το πρωί και ξεκινάμε την πεζοπορία μας. Αναχώρηση.
Καλή καλή πορεία. Βάζουμε τα ρολόγια. Έχουμε περάσει τα 1000 υψόμετρο και ακόμα δεν έχουμε μπει στο μονοπάτι. Εδώ οι κλίσεις είναι ακόμα ήπιες, σχετικά ήπιες. Όχι ότι δεν έχουμε ανηφόρα, αλλά σε σχέση με αυτό που θα συναντήσουμε όταν μπούμε στο μονοπάτι που είναι στην ορθοπλαγιά, είναι ήπιες. Εδώ είναι το σημείο που γίνεται η διασταύρωση του μονοπατιού από το Λαζόρεμα, από εκεί δηλαδή που θα γυρίσουμε και θα κάνουμε κύκλο, και του μονοπατιού Καραγιάννη. Εδώ θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε πλέον και κάπου εκεί είναι και το μονοπάτι. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται. Θα το βρούμε στην πορεία. Μπαίνοντας πλέον στο απότομο μονοπάτι, στο μονοπάτι Καραγιάννη, τα σημάδια έχουν άλλο χρώμα. Δεν έχουν το κίτρινο που βλέπαμε πριν, έχουν το κόκκινο, όπως εδώ πάνω στο βράχο. Είναι σηματοδοτημένο και αυτό το μονοπάτι, με κόκκινη μπόγια. Όχι, εδώ απλά είναι. Εμένα πρόσεχε, μη σε βγάλω και ένα μάτι. Κράτα απόσταση από μένα. Είναι επικίνδυνη. Ωραία θέα έχεις εσύ. Έχει αέρα εδώ. Έτσι, αυτό το βλέμμα ήθελα. Έχουμε κάνει 2 ώρες ανάβαση και βρισκόμαστε περίπου στα 1420 μέτρα υψόμετρο. Έχουμε ακόμα άλλα 1100 για την κορυφή. Φαίνονται απέναντι τα Βαρδούσια, που έχουν μια κορυφογραμμή που αναπτύσσεται από βορρά προς νότο. Και είναι και αυτά εξίσου πολύ ωραία, αλπικού ύφους βουνά. Περίεργα λούκια, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Ωραία. Το νερό το έσκαψε αυτά. Ο πάγος. Πλησιάζουμε στα 1800 υψόμετρο και ακόμα είμαστε στο δάσος, αλλά στα ψηλότερα σημεία του.
Πλέον τα δέντρα έχουν αρχίσει και αραιώνουν, αλλά υπάρχουν ακόμα. Και εδώ συναντάμε και την πρώτη χιονούρα του χειμώνα που έχει απομείνει ακόμα. Αν και τέλος Μαΐου, 28 Μαΐου, έχει μπόλικο χιόνι εδώ ακόμα. Αυτές οι μπετόβεργες εδώ πέρα που έχουμε βρει είναι πολύ φρέσκες. Είναι μόλις δύο μέρες πριν που τις βάρανε, από ό,τι μας είπε ένας ντόπιος εδώ που πέρασε. Φτάσαμε σχεδόν στα 2.000 υψόμετρο, πλέον είμαστε σε αλπικό τοπίο και εδώ τώρα πρέπει να περάσουμε από την απέναντι πλευρά μιας χιονούρας, η οποία εντάξει δεν είναι πολύ σφιχτή για να γλιστρήσουμε και να χρειαζόμαστε κραμπών, καρφιά δηλαδή, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί άμα γλιστρήσουμε θα μας πάρει κάτι φορά. Περάσαμε και τα 2.000 υψόμετρα. Σε λιγότερο από μία ώρα θα έχουμε φτάσει στην κορυφογραμμή, από όπου μετά θα προχωράμε μέχρι την ψηλότερη κορφή, την πυραμίδα. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι του μονοπατιού, που είμαστε και μέσα στα λούκια και στα χιόνια μέσα στα λούκια. Μέχρι στιγμής έχουμε πάει αρκετά καλά, μικρές σύντομες στάσεις και καλός ρυθμός. Έχουμε φτάσει σε αρκετά καλό υψόμετρο. Έχουμε φοβερή θέα τριγύρω, εδώ απέναντι τα βαρδούσια, οι ορθοπλαγιές της Γκιώνας με τις χιονούρες, κάτι μικρά σπήλαια, διάσπαρτα παντού. Έχει πολλά να σου δώσει το βουνό. Αλλά και εγώ θα πήγαινε. Έχουμε ανέβει 1500 από το χωριό. Έχουμε δηλαδή άλλα 300 μέτρα υψομετρική και κάτι ακόμα για την κορυφή. Είμαστε στη τελευταία στάση πριν βγούμε από το μονοπάτι Καραγιάννη. Σε λίγο θα ανέβουμε εκεί πάνω που είναι και η κορυφογραμμή. Τα σημάδια του μονοπατιού είναι εκεί, από την άλλη μεριά της χιονούρας. Αλλά επειδή έχει απότομη κλίση και είναι επικίνδυνο να περάσουμε τη χιονούρα, έχουμε βγει λιγάκι εκτός του μονοπατιού. Είμαστε εδώ, σε αυτά τα βράχια. Οπότε θα περάσουμε από την άλλη μεριά, μόλις περάσουμε πάνω από τη χιονούρα. Και βγήκαμε από το μονοπάτι του Καραγιάννη. Εδώ είναι η έξοδος του μονοπατιού του Καραγιάννη και βρισκόμαστε ακριβώς πάνω στην κορυφογραμμή. Βλέπουμε προς τα κάτω, φαίνεται ακριβώς το χωριό Σικιά από όπου ξεκινήσαμε. Θέλουμε σχεδόν 100 μέτρα υψομετρική, όχι απόσταση,
για να φτάσουμε στην πυραμίδα, την ψηλότερη κορυφή, το ψηλότερο σημείο της Γκιόνας. Και φτάσαμε στην κορυφή πυραμίδα της Γκιόνας, 2510 υψόμετρο. Και βλέπουμε τη θέα γύρω, αυτός είναι ο Τάσος. Τα Βαρδούσια βεβαίως δυτικά μας, η Ήτη από την βόρεια πλευρά και ανατολικά είναι ο Παρνασσός εκεί στο βάθος, το Καλλίδρομο. Αυτό το κομμάτι που βλέπουμε εδώ, τα χιονούρες εδώ, είναι κομμάτι της Γκιόνας. Αυτό εδώ το έχουν φτιάξει έτσι ένα τυχάκι για να προστατεύει αυτούς που ανεβαίνουν εδώ πέρα τους ορειβάτες από τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Είμαστε στα 2500 μέτρα και ο άνεμος εδώ πέρα δεν αστείευεται. Πρέπει να προστατευθείς. Και μπαίνεις εδώ πέρα και προστατεύεσαι. Ήρθε η ώρα να αναχωρήσουμε και να κατέβουμε. Μια άλλη διαδρομή, είναι λίγο πιο κυκλική, πιο μεγάλη σε απόσταση, αλλά λόγω του ότι τώρα θα είναι κατηφορική, θα την κάνουμε μόνο στον ίδιο χρονικό διάστημα που κάναμε και το ανέβασμα. Και εδώ είναι η βαθιά Λάκα και εδώ το χειμώνα βέβαια μαζεύει πάρα πολύ χιόνι. Τώρα που έχει λιώσει, ένα πράσινο λιβάδι. Χαρακτηριστική πηγή αυτή, είναι σταθμός που χρησιμοποιούν όλοι οι ορειβάτες. Από εδώ και πέρα πλέον θα κατέβουμε σε αυτό το ρέμα, όπου θα βγούμε πάλι στο σημείο που είχαμε ξεκινήσει για το μονοπάτι Καραγιάννη. Μαύρα χάλια έχουμε! Και να είμαστε πάλι στο πλάτωμα που ξεκινάει το μονοπάτι του Καραγιάννη. Εδώ που ήμασταν πριν από 7 ώρες και ετοιμαζόμασταν να ανέβουμε εκεί πάνω. Μια μικρή στάση για ξεκούραση και συνεχίζουμε πλέον από τον ίδιο δρόμο τον οποίο ανεβήκαμε για να επιστρέψουμε στο χωριό.